Την παραίτησή της από μέλος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η Ελένη Λαυτσή, δικηγόρος και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης των Δήμων Κομοτηνής, μετά την παραπομπή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος το τελευταίο διάστημα. Αφορμή για την παραπομπή, την οποία η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα εξέταζε στην ολομέλειά της σήμερα το απόγευμα, αποτέλεσε ανάρτησή της με την οποία έδινε συγχαρητήρια στο τουρκικό προξενείο για την παρέμβασή του στις εθνικές εκλογές, αφήνοντας αιχμές για τον εκλογέντα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον ομό Φερχάτος Γκιούρ. Η δήλωση της κυρίας Ελένης Λαυτσή αναφέρει: «Μια ανεπανάληπτη για μένα διαδρομή, η οποία ξεκίνησε στην εφηβεία από τις γραμμές του ΚΚΕ, πέρασε στον ενιαίο ΣΥΝ με κατάληξη στο ΣΥΡΙΖΑ, της ανόδου και της πτώσης, πορευόμενη πάντα, θέλω να πιστεύω, με αρχές, αξίες και ιδέες για ένα καλύτερο αύριο». Τρεις φορές υποψήφια βουλευτή στη Ροδόπη, στις εθνικές εκλογές του 1996, του 2000 και του 2009. Με την αγωνία όχι της εκλογής, αλλά του να βάλω κι εγώ λίγο πλάτη σε ένα χώρο που πάλευε να αναπνεύσει, που πάλευε να αγγίξει το περιβόητο 3%. Τρεις φορές υποψήφια στον Δήμο Κομοτηνής, το 2006 ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος, το 2014 και το 2019 ως επικεφαλής της παράταξης Πολιτική Ανατροπή που στηρίχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι περήφανη για το ότι με όσες δυνάμεις, γνώσεις και ικανότητες διέθετα, υπηρέτησα τον χώρο, ανιστερόβουλα, σε μια άγωνη για την αριστερά περιοχή, χωρίς να επιδιώξω πολιτικά ή επαγγελματικά ανταλλάγματα, ακόμα και κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορούν όλοι να ισχυριστούν το ίδιο σε αυτόν τον χώρο, ιδιαίτερα όσοι κινούνται στις αμβλές των γνωστών τάσεων στο κέντρο. Ως εκ τούτου, έχοντας μια τέτοια πορεία, δεν μπορώ να αποδεχτώ να βρίσκομαι διαρκώς σε θέση απολογουμένης για τη στάση ενός κόμματος που ανέχεται και συγκαλύπτει τις συμπεριφορές του μουσουλμάνου βουλευτή του. Συμπεριφορές ανοιχτής συνδιαλλαγής με τον παράτυπο εκλεγμένο μουφτή και τους μηχανισμούς του, καθώς και την νομιμοποίηση από την πλευρά του του παρεμβατικού ρόλου αρχής τρίτης χώρας στα τοπικά πολιτικά πράγματα. Με μόνο στόχο την προσωπική του ανέλυξη. Γεγονότα που συζητήθηκαν ευρέως στην τοπική κοινωνία και βρέθηκαν προς συζήτηση στην προηγούμενη Βουλή. Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν δεν υπήρξε τέτοια ένταση, τόσο ανοιχτή παρέμβαση που συνεχίζει να υφίσταται και σήμερα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η αριστερά εκλέγει βουλευτή από τη μειονότητα. Τι σχέση λοιπόν μπορούν να έχουν όλα αυτά με τον ηθικό κώδικα, τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει η αριστερά? Δυστυχώς όλα αυτά ήταν σε πλήρη γνώση της ηγεσίας του κόμματος, τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια, αφού τα κατέθετε επώνυμα μεγάλο τμήμα στελεχών του κόμματος στη Ροδόπη. Γι' αυτό άλλωστε και η απόφαση για την κατάρτιση των συνδυασμών ελήφθη από την ηγεσία χωρίς να ερωτηθεί, χωρίς να εκφράσει άποψη, νομαρχιακή επιτροπή και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Άντεξα το ισχυρό σοκ της εκλογικής μας συντριβής. Δεν μπορώ όμως να αντέξω την εκοφαντική σιωπή και μια δύναμη κομματικά εξουσία που αποδέχεται κρίσιμα θέματα που συμβαίνουν και αφορούν τη Θράκη να αντιμετωπίζονται όχι ανάλογα με τη σοβαρότητα που έχουν, αλλά με πειθαρχικά μέτρα ενάντια σε όσους αναδεικνύουν αυτά τα προβλήματα και διατυπώνουν άποψη για την αντιμετώπιση τους. Μια ηγεσία που στρουθοκαμιλίζει για όσα συμβαίνουν στην περιοχή, αγνοώντας τις συνέπειες, ενώ την ίδια στιγμή επιδεικνύει απίστευτη σκληρότητα απέναντι σε όσους τα αναδεικνύουν. Δίνει την εντύπωση που είναι διάχυτη στην τοπική κοινωνία ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η ψήφη. Μια τέτοια μειοπική αντιμετώπιση περιορίζει την απεύθυνσή μας στο σύνολο της κοινωνίας και αντανακλαστικά ενισχύει αντικειμενικά τον εθνικισμό στην περιοχή. Η αρμονική συμβίωση όλων των συμπολιτών στην περιοχή έχει κατακτηθεί και εδραιωθεί εδώ και δεκαετίες με την ουσιαστική συμβολή και άλλων πολιτικών δυνάμεων και έχει εμπεδωθεί ιδιαίτερα στον χώρο της αυτοδιοίκησης, τον οποίο υπηρετώ πάνω από μία δεκαετία. Αυτήν την υπονομεύουν όσοι με τις πρακτικές τους νομιμοποιούν τις παρεμβάσεις τρίτων στην περιοχή, ενώ στην ίδια κατεύθυνση αντικειμενικά θα λειτουργήσει και η παραπομπή μου, στην ικανοποίηση δηλαδή του πιο σκληρού μηχανισμού και όχι της πλειοψηφίας της πολυπολιτισμικής μας κοινωνίας. Με τη σημερινή μου απόφαση θέλω ακριβώς να αποτρέψω την παραπέρα ενίσχυση του κλίματος της έντασης που εσείς είστε έτοιμοι να πυροδοτήσετε. Η αυτεπάγγελτη δίθεν παρέμβασή σας δεν είναι τόσο αθώα όσο την εμφανίζετε όταν με fast track διαδικασίες, αγνοώντας τη γνώμη των συλλογικών οργάνων που συμμετέχω, νομαρχιακή επιτροπή και συντονιστική γραμματεία,
προχωράτε σε κατασταλτικά μέτρα για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος βαθιά πολιτικού. Ούτε τυχαία είναι η πίεση που ασκήθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν από τους δύο μουσουλμάνους βουλευτές, όταν έγινα θύμα φρασιστικής επίθεσης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συντονιστικού Περιφερειακού Οργάνου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συμμετέχω. Ούτε ακόμα είναι τυχαία η χρονική στιγμή που επιλέξατε λίγο πριν το 15 Αύγουστο σε κενό πολιτικό χρόνο, καλώντας με για υπόθεσή σας, αναβιώνοντας έτσι τις χειρότερες μνήμες και πρακτικές που υπέστη η αριστερά. Για να μιλάμε λοιπόν ειλικρινά, πρόκειται ουσιαστικά για προηλημένη απόφαση με πολιτική στόχευση την νομιμοποίηση εκ των υστέρων όλων όσων έχουν διαμειφθεί στην περιοχή, την ίδια στιγμή που οι μεγαλόσχημες του χώρου απολαμβάνουν προκλητική ασυλία να διατυπώνουν δημόσια απόψεις και θέσεις, όπως πρώην υπουργός με την προσωπική του θέση για απογραφή των συνιστοσών της μειονότητας που προκάλεσαν απάντηση στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή ότι ρίχνει νερό στο μήλο του Ερντογάν, επιβεβαιώνοντας το ρηθέν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν έχουμε ίσα δικαιώματα. Όσα δημόσια με την ανάρτησή μου έθεσα προκάλεσαν έντονη συζήτηση, ακριβώς γιατί είναι κρίσιμα και ευαίσθητα τα πράγματα στη Θράκη. Και ξεχάστηκαν από όσους τα επικαλέστηκαν. Έχουν όμως καταγραφεί βαθιά στη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας της τοπικής μας κοινωνίας και κανείς δεν μπορεί να τα διαγράψει ούτε να αμαυρώσει όλους όσους επιζητούν δημοκρατικές λύσεις. Υπερασπίστηκα όλα αυτά τα χρόνια τις αξίες, το πρόγραμμα, τις θέσεις του χώρου απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους και σήμερα απέναντι σε αυτούς που με πρακτικές τους τις υπονομεύουν. Όφιλε ο χώρος να αυτοπροστατευθεί, ενεργοποιώντας την αυτονόητη υποχρέωση κάθε Έλληνα βουλευτή ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κυβερνητικού κόμματος, να δίνει λόγο πρωτίστως στο λαό που τον εξέλεξε και να μην αφαιθεί ο κόσμος μας εκτεθειμένος και απολογουμένος στις συνεχείς επιθέσεις των πολιτικών μας αντιπάλων. Αισθάνομαι ίδια βαθιά προσβεβλημένη, όπως και σύντροφοί μου, δημοκρατικοί πολίτες και κάθε άνθρωπος καλής θέλησης στην τοπική κοινωνία από τις απαράδεκτες πρακτικές και συμπεριφορές του μουσουλμάνου βουλευτή. Παρ' όλα αυτά, η ηγεσία επιλέγει να συγκαλύψει όλα όσα συμβαίνουν και να υπερασπιστεί την επιλογή της. Εγκαλεί εμένα για προσβολή της προσωπικότητάς του. Ως εκ τούτου δεν με αγγίζουν πλέον οι αποφάσεις σας, η εισηγητική πρόταση που έθεσε υπόψη μου η Επιτροπή, αλλά με ικανοποιεί βαθύτατα η εκτίμηση και αποδοχή των συμπολιτών μου. Καταθέτω δημόσια τις απόψεις μου στην κρίση του δημοκρατικού και προοδευτικού κόσμου, που άλλωστε είναι και ο τελικός κριτής, και όχι στην κρίση μιας κομματικής γραφειοκρατίας που απέχει πολύ από το μοντέλο ενός σύγχρονου δημοκρατικού αριστερού κόμματος. Έχω τη συνείδησή μου ήσυχη απέναντι στον τόπο μου, την Θράκη, τους ανθρώπους της και τη νέα γενιά, ότι τουλάχιστον δεν αδιαφόρησα, δεν έστρεψα το κεφάλι αλλού, προσποιούμενοι ότι δεν ακούω, δεν βλέπω ή δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει γύρω μου, τι συμβαίνει γύρω μας και το τι συμβαίνει στην περιοχή. Παραμένω πολιτικά ενεργή με την προσδοκία να αναγεννηθεί σύντομα η μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη που θα υπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών και θα ανοίξει νέους δρόμους για την πατρίδα μας και κυρίως για το μέλλον των παιδιών μας. Ευχαριστώ όλους και όλες όσους πορευτήκαμε μαζί όλα αυτά τα ωραία χρόνια. Μου έδωσαν πολλά. Οι δύσκολες και οι όμορφες στιγμές, οι αγωνίες, οι αντεκλήσεις, η συντροφικότητα είναι ο πλούτος μου που θα κουβαλάω μαζί μου. Δεν χαιρετώ κανέναν. Είμαι βέβαιη ότι οι δρόμοι μας με πολλούς θα ξανασμίξουν για πιο ωραίες διαδρομές.